στο Σμόκοβο, που είναι ένα έργο 45 εκατομμυρίων, εδώ πέρα έχουμε μπλοκές. Το δολοκτητικό κράτος πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε απέναντι σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία και αναπτυξιακό έργο να έχουμε απέναντί μας τη γραφειοκρατία του κράτους. Τώρα έχουμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ, και δεν έχουμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ εδώ, και δεν θα το έλεγα αν είχαμε μόνο εδώ. Έχουμε σε όλα τα έργα που είναι αγροτικής ανάπτυξης και έργα νερού, να πιούμε νερό, ποιοτικό νερό που έχει πρόβλημα, που έχουν πρόβλημα κάποιες περιοχές. Έχουμε πρόβλημα με τη ΔΕΗ, ενώ είναι πληρωμένη, δεν μπορεί εδώ και 6 μήνες, 7 μήνες να μετακινήσει τις κολόνες. Αυτό είναι απαράδεκτο σε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να επιβιώσει και σε ένα κράτος στο οποίο οι πολίτες κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες της επιβίωσης. Έχουμε πρόβλημα εδώ στο Σμόκοβο, μας έχει καθυστερήσει το έργο πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε η καθυστέρηση του έργου τι σημαίνει, καθυστέρηση θέσεων εργασίας. Και καθυστέρηση χρημάτων που θα πέσουν την πραγματική τοπική οικονομία. Εντάξει. Και καθυστέρηση να εισπράξει και το κράτος φόρους από τις εργοληπτικές εταιρείες. Εδώ είναι αλυσίδα τα πράγματα. Ενώ έχουν πληρωθεί. Το ίδιο αντιμετωπίζουμε και σε άλλες λιμενοδεξαμενές, με έργα ουσίας, σε έργα ουσίας μάλλον, που αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, των αγροτικών δηλαδή, της αγροτικής παραγωγής. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικό θέμα αυτό, γι' αυτό και ήθελα να το πω. Το συναντώ παντού. Δεν μπορεί να τρέχουμε εμείς και κάποιοι άλλοι πέραν από εμάς, το κράτος να μας βάζει η ΔΕΗ, να μας βάζει βαρύδια. Να απελευθερωθούμε επιτέλους από αυτά τα βαρύδια, αν θέλουμε να έχουμε πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί εμείς έχουμε παραγωγικό σχέδιο. Τι θέλουμε, να μας δώσουν τη δύναμη. Και το είπα και στο συνέδριο. Είπαμε να συνεργάζονται υπηρεσίες και λειτουργίες του κράτους, γιατί πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της εθνικής σημασίας της απόφασής τους και την καθυστερούν.